Γεια σας. Αυτός είναι ο χάρτης του USDJPY και σήμερα είναι Κυριακή 2 Σεπτεμβρίου 2018. Είμαι η Σοφία Σταυροπούλου και αυτή είναι μια ανάλυση μου, μια μελέτη μου στο ζευγάρι χρησιμοποιώντας το Ichimoku κυκοχείο, τις Bollinger Bands, τα Fractals και τους Stochastics. Από το μηνιαίο χάρτη βλέπουμε ότι παρόλο που η μεσαία Bollinger Band έκανε ένα γόνατο, είχε ξεκινήσει μία σύγκληση της άνω και της κάτω Bollinger Band και η τιμή, δηλαδή μία τσιμπίδα, μία σύγκληση, και η τιμή ξεκίνησε να κινείται από την κάτω Bollinger Band και αλληλεπέδρασε με τη μεσαία. Που σημαίνει ότι περιμένουμε να ολοκληρώσει αυτή την ανωδική range. Έκανε μία προσπάθεια και βρήκε ανυπέρβλητο εμπόδιο στο πάνω όριο του κούμου. Δημιούργησε λοιπόν ένα ανωδικό spike. Το κερί που ακολούθησε είναι καθοδικό, αλλά το spike που έχει από κάτω δηλώνει ότι πιθανότατα η τιμή να θελήσει να συνεχίσει την προσπάθεια και να φτάσει και λίγο παραπάνω, και αυτή τη φορά, αν πραγματικά τα καταφέρει να βγει έξω από το κούμο, δεν θα έχει ουσιαστικά εμπόδιο μέχρι να κουμπίσει την πάνω Bollinger Band. Αν βάλουμε λοιπόν θεωρητικά, υποθετικά ένα επίπεδο, μία γραμμή οριζόντια εδώ, θα μπορούσαμε να πούμε ότι η τιμή ενδεχομένως να κάνει μία προσπάθεια να φτάσει και σε αυτό το επίπεδο. Πράγμα που φαίνεται απίθανο από το weekly. Στο weekly, στον εβδομαδιαίο χάρτη, τι βλέπουμε? Ναι, μεν η μεσαία Bollinger Band πηγαίνει προς τα επάνω και ναι, η τιμή βγήκε έξω από το κούμο, ωστόσο, υπήρχε αυτή η σύγκληση της άνω και της κάτω Bollinger Band, η τιμή αλληλεπέδρασε με τη μεσαία και η κίνηση ξεκίνησε από την άνω και μάλιστα με μεγάλα spikes, που σημαίνει ότι εφόσον ξεκίνησε από την άνω και αλληλεπέδρασε με τη μεσαία, θα πρέπει να φτάσει μέχρι την κάτω. Και επομένως, αυτά τα ανωδικά κεριά εδώ είναι κεριά ψαρέματος, όπως τα λέω, με την έννοια ότι οι μεγάλοι παίκτες ψαρεύουν buys για να εκτελέσουν τα sell τους. Με άλλα λόγια, κοροϊδεύουν τους μικρούς traders να αγοράσουν από την κορυφή, ώστε εκείνοι να εκτελέσουν τα μεγάλα sell orders που έχουν και να πάνε το ζευγάρι κάτω. Το θέμα τώρα είναι, με βάση και αυτό που είδαμε από το monthly, πόσο πάνω μπορεί να πάει αυτή η κίνηση, πόσο πάνω μπορεί να τραβήξουν αυτή την ψεύτικη κίνηση μέχρι να μαζέψουν τα buys που χρειάζονται. Και το weekly μας λέει όχι πιο πάνω από την άνω Bollinger Band. Αυτό μας λέει το weekly. Πού πραγματικά θέλει να φτάσει η τιμή? Στην κάτω Bollinger Band. Πώς θα φτάσει εκεί? Πρώτα κάνοντας μία στάση στο επίπεδο της Kijun Sen, του πλατό της Kijun Sen. Άρα, πρώτα η τιμή από εκεί που είναι τώρα θα κάνει μία ανωδική κίνηση της τάξης των 120 pips, ίσως και λίγο παραπάνω με κάποιο spike ενδεχομένως, και μετά θα πέσει και θα φτάσει, αρχικά θα βρει μία υποστήριξη στο επίπεδο του πάνω ορίου του κούμο στο weekly, σημαντικό επίπεδο υποστήριξης. Στη συνέχεια θα βρει υποστήριξη στο πλατό της Kijun Sen και τέλος θα φτάσει μέχρι την κάτω Bollinger Band. Ναι, η κύρια πρόθεσή της είναι καθοδική, αλλά αυτή τη στιγμή οι Stochastics έχουν κάνει ένα bullish crossover, ενώ η τιμή αλληλεπέδρασε με τη μεσαία, που σημαίνει ότι είναι έγκυρο το crossover και σημαίνει ότι σηματοδοτεί μια ανωδική κίνηση, έστω και μέσα στα πλαίσια ενός μεγάλου καθοδικού κύκλου που είναι σε εξέλιξη. Γνωρίζουμε λοιπόν ότι η τιμή έχει την πρόθεση να πάει προς τα πάνω τώρα. Δεν είναι η κύρια τάση, αλλά είναι ισχυρή η πρόθεσή της. Προφανώς τους λείπουν και άλλα buy για να εκτελέσουν τα sell.
Και επομένως, κρατώντας αυτό στο μυαλό μας, κατεβαίνουμε time frame και βλέπουμε ότι στο daily υπάρχει μία ανωδική range σε εξέλιξη. Ξεκίνησε από εδώ, από την κάτω Bollinger Band. Η τιμή στη μεσαία έκανε αυτό το... έφτασε μέχρι την επάνω. Δεν μπορούμε να τη θεωρήσουμε ολοκληρωμένη, γιατί υπάρχει spike κάτω από την κάτω και πρέπει να αντισταθμιστεί το spike. Όταν αντισταθμιστεί, τότε θα την πούμε ολοκληρωμένη. Και εδώ μια μαγική γραμμή μας λέει ότι η τιμή μάλλον θα φτάσει εδώ και συμφωνεί και επικροτεί το θέμα της αντιστάθμισης του κάτω spike. Το φαινόμενο του βενζινάδικου λοιπόν στη μεσαία Bollinger Band, αυτό που εξηγώ και στο εκπαιδευτικό πρόγραμμα «Ο μύτος του Forex», το επίπεδο ανεφουδιασμού των μεγάλων traders, των καρχαριών, το βενζινάδικο δηλαδή είναι η μεσαία Bollinger Band, όταν ξεμένουν από καύσιμα, σε αυτή την περίπτωση ξέμειναν από buys, ξέμειναν από sell, sorry, για να εκτελέσουν τα buys τους και να πάνε την τιμή ακόμα πιο πάνω και να κάνει και σπάκι και πάνω από την άνω. Άρα, παρά την εικόνα που μας δίνει, μας δίνει το προηγούμενο καθοδικό κερί, οι πραγματικές προθέσεις της τιμής είναι ανωδικές στο daily. Πρώτα δηλαδή θα φτάσει ξανά στο επίπεδο της άνω Bollinger Band, που είναι και το επίπεδο του πλατό της Kitchen εδώ, και στη συνέχεια θα πάει ακόμα πιο πάνω για να αντισταθμίσει το spike που έχει γίνει κάτω από την κάτω. Στο H4 λοιπόν των 4 ωρών βλέπουμε ότι ολοκληρώθηκε καθοδική range. Είχε γίνει ένα spike πάνω από το επίπεδο της άνω Bollinger Band και έγινε και ένα spike κάτω από το επίπεδο της κάτω Bollinger Band. Ολοκληρώθηκε λοιπόν η καθοδική range και ξεκινήσει ανωδική. Και ξέρουμε ότι θα φτάσει τουλάχιστον μέχρι το επίπεδο 111.67 που είναι κάτω από αυτό το σχηματισμό των κεριών που είναι σχηματισμός καθοδικής αναστροφής. Μας το επιβεβαιώνει αυτό το επίπεδο το κύρτωμα της άνω Bollinger Band και οι άνω γωνίες της τσίκου σπάν. Επομένως από εκεί που είναι τώρα μία κίνηση τουλάχιστον 55 pips. Στο time frame της μιας ώρας είχαμε ήδη μία range ανωδική, μεγάλα spikes κάτω από την κάτω, και θα ολοκληρωθεί όταν θα γίνουν και spikes πάνω από την άνω. Στο μεταξύ έχει ανοίξει χωνή, καμπάνα μπορούμε να το πούμε, και δείχνει ότι η τιμή έχει τη δύναμη να σπάσει το κούμο και να κάνει bullish κούμο breakout, και μπορεί να το κάνει γιατί κινείται, έχει περάσει τη φάση που ήταν κάτω από bullish κούμο, το οποίο το απεχθάνεται. Θα κινηθεί μέσα από bearish κούμο τώρα. Πάλι εξηγώ τις αλλεργίες εντός εισαγωγικών της τιμής και τι είδους κούμο προτιμά να έχει από πάνω της σε κάθε μορφή κίνησης που θα κάνει. Στο time frame της μισής ώρας βλέπουμε σοβαρή προσπάθεια της τιμής να κάνει bullish κούμο breakout. Όμως επειδή εδώ η φυσιολογία μετάλλαξης του leading κούμο δεν έχει ολοκληρωθεί, ενδεχομένως να έχουμε το φαινόμενο του περιδέρεου, και αυτό το εξηγώ στο εκπαιδευτικό πρόγραμμα «Ο μύτος του Forex», εναλλαγή προωθημένου bullish κούμο με προωθημένο bearish κούμο και στη συνέχεια bullish. Για να πάρουμε αυτό το ανωδικό trade, καλό θα ήταν να μπούμε από ένα time frame αξιοπρεπές. Επειδή αν πάμε για τα 55 pips, καλύτερα από το M5, με ισχυρό bullish κούμο breakout, όμως δεν είναι η κατάλληλη φάση για να μπούμε. Είναι ήδη παλιά η κίνηση, έχει παλιώσει. Θα περιμένουμε να γίνει διορθωτική βουτιά και με φρέσκο bullish κούμο breakout από το M5,
με φρέσκο μπουλισκούμο breakout και με τα στοιχεία τάσης, συνθήκες και προϋποθέσεις μπορούμε να μπούμε από το M5. Αν θέλουμε να μπούμε από το M15, τότε θα πρέπει να περιμένουμε υπομονετικά να πληρούνται όλα τα κριτήρια που δεν πληρούνται. Πρώτο και κύριο, το leading κούμο, το προθυμένο κούμο δεν πετάει και είναι αρκετά, έχει αρκετό πάχος που δηλώνει ότι είναι δύσκολο να εμφανιστεί ξαφνικά momentum. Θα πρέπει να κάνει μια βουτιά η τιμή, έστω και πάνω από το, παραμένοντας πάνω από το κούμο, να λεπτύνει το leading κούμο, να το κάνει πιο ευλίγιστο και στη συνέχεια να φύγει με δύναμη προς τα πάνω. Τις συνθήκες κατά κριτήρια εισόδου για να πάρουμε αυτό το trade των 55 pips και ενδεχομένως να μπούμε μετά, να βγούμε και να ξαναμπούμε από μεγαλύτερο time frame για να πάρουμε τη μεγαλύτερη κίνηση που θα ακολουθήσει, τα δίνω στο εκπαιδευτικό πρόγραμμα «Ο μύτος του Forex». Αν ενδιαφέρεστε σοβαρά να ασχοληθείτε με το Forex, χρειάζεστε δύο πράγματα. Τη σωστή εκπαίδευση, βασική εκπαίδευση και διαρκή υποστήριξη. Παρέχω και τα δύο. Την εκπαίδευση μέσω του εκπαιδευτικού προγράμματος «Ο μύτος του Forex», το οποίο δίνεται σε εύπεπτη μορφή και μέσα σε διάστημα 10 ημερών μπορεί κανείς να μελετήσει το υλικό. Και παρέχω διαρκή υποστήριξη από εκεί και στο εξής μέσω του mobile application μου σε όποιον θελήσει να παίρνει τα signals μου και τις αναλύσεις μου και τα trade setups μου, μιας και θα μιλάμε πλέον την ίδια γλώσσα. Ευχαριστώ πολύ που παρακολουθήσατε το βίντεο. Εύχομαι καλά pips.